Ο εκπρόσωπος του ΑΣ, ΠΑΟΚ, σύμβουλος βεβαίως, ο κύριος Άκης Μπεκιάρης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι κύριε Μπεκιάρη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Με ένα πρώτο τίτλο για φέτος. Πώς υπολογίζετε να πάρετε φέτος, με πώς θα είστε ευχαριστημένοι? Κοιτάξτε, τρώγοντας έχετε η όρεξη. Ναι. Για λόγους, αν θέλετε, για το γούρι, δεν θέλω να κάνω καμία πρόβλεψη. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας δύο τελικούς την άλλη εβδομάδα στις άντρες και στις γυναίκες, και στους άντρες, γενικά στο χάντμπολ. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο είναι κάτι το οποίο θεωρείται δεδομένο, το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ναι. Είμαστε μέσα στη μάχη του τίτλου με πλεονέκτημα μέχρι στιγμής στο βόλεϊ. Και πιστεύω και τα πρωταθλήματα του χάντμπολ και του τόσο των ανδρών και των γυναικών θα είμαστε και πάλι στην τελική διάδα. Ναι. Για τον γούρι, ας μην κάνουμε κάποια πρόβλεψη, στο τέλος κάνουμε ταμείο κάθε γωνιά. Λίγα ρατρόπα μέχρι τώρα, έτσι πάντως. Λίγα ρατρόπα γενικά για τον ΠΑΟΚ και υπάρχει αυτή η ανάγκη να κατακτηθούν, να πανηγυριστούν. Το νιώσατε κι εσείς προφανώς την Κυριακή με το Βόλι. Εντάξει, τον ΠΑΟΚ είναι ένα πολύ μεγάλο σωματείο που έχει στις τάξεις του πολλά αθλήματα, ολυμπιακά αθλήματα και πολλές χιλιάδες αθλητών. Θεωρώ πολύ μεγάλη επιτυχία του ΠΑΟΚ που μπορείς όλα αυτά τα χρόνια να έχει ομάδες στις κορυφαίες κατηγορίες ανά άθλημα για να κάνει να γεννάει νέα ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι η δουλειά του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ κυρίως είναι αυτή. Να μεταλαβεύει την αξία και την ιδανικά του ΠΑΟΚ και την ιδέα του ΠΑΟΚ γενικότερα στις νέες γενιές. Όποτε έχονται οι τίτλοι είναι καλοδεχούμενοι. Ξέρετε όμως ότι η κυρία είναι εξαιρετικά δύσκολη στο οικονομικό κομμάτι για όλο τον κόσμο. Το ίδιο και για τον ΠΑΟΚ. Και κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται σοβαρός προγραμματισμός, να αναλύονται τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία που έχουμε στην οικονομική πόλη που έχουμε στη διάθεσή μας, να ελέγχεται ο ανταγωνισμός ανά άθλημα και σε κάποια αθλήματα ανά περίοδο να δίνεται περισσότερη βαρύτητα όταν δούμε ότι έχουν καλύτερες πιθανότητες ανταγωνισμού και τελικής νίκης. Με σκοπό να είμαστε κάθε χρόνο όλο και καλύτερα. Στα υπέρ του ΑΣ είναι το γεγονός ότι σε μια δύσκολη περίοδο όντως που κόπηκαν οι κρατικές επιχορηγήσεις στάθηκε πάρα πολύ καλά. Το αντιμετώπισε το θέμα αυτό. Νομίζω ότι αυτό οφείλεται στον έγκαιρο προγραμματισμό και το ότι μπορείς ο εργαστής να διαβάσει σωστά τις οικονομικές συγκυρίες. Γεγονός. Να κάνει έγκαιρα τα πλάνα του κάθε χρονιά. Θα προβεί στις απαραίτητες μειώσεις και μεταρρυθμίσεις που χρειάστηκε. Μειώσεις των μπάτζετ και μεταρρυθμίσεις στον τρόπο λειτουργίας των τμήματων. Δόθηκε έμφαση ανάθλημα στο ελληνικό στοιχείο σε παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Πολύ βασικό αυτό, τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Και μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι ανταπεξέλθηκε εξαιρετικά ο εργαστέχνης. Ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πλέον αφού έχει προσαρμοστεί στα δεδομένα αυτά, μήπως ήρθε η ώρα να κοιτάξει το πώς θα εισπράξει, πώς θα βρει μεγαλύτερα έσοδα για να μπορεί να κάνει και πιο έντονο πρωταθλητισμό σε αυτά τα αθλήματα? Μήπως αυτό είναι το επόμενο βήμα? Τα έσοδα είναι στις σημερινές ημέρες για ένα αθλητικό σωματείο είναι εξαιρετικά περιορισμένα και εξαιρετικά μονότονα, αν θέλετε, από ποια κατεύθυνση προέρχονται. Αν εννοείται το κομμάτι του ιδιωτικού κομμάτι των χορηγιών και των διαφημίσεων, εκεί πέρα ξέρετε ότι την οπαθήλουν η διαφημιστική αγορά. Γεγονός, το βιώνουμε και εμείς. Ο ΠΑΟΚ σε όλες τις εκδηλώσεις του και σε όλα τα τμήματά του προσπαθεί για το καλύτερο και προσπαθεί να προσελκύσει κόσμο, όπως έκανε τελευταία και με τη διαφήμιση στη φανέλα του βόλεϊ, έτσι, να πετύχει το καλύτερο δυνατό. Ας μην ξεχάραμε ότι ο εργαστητέχνης σε όλα τα εργαστητικά σωματεία καλλιεργούν τα αθλήματα τα οποία καλώς ή κακώς είναι λιγότερο δημοφιλή από το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ των άντρων. Για να τα πάρουμε τη σειρά, κύριε Μπεκιάρη, για να μην μπερδευτούμε. Χθες είχατε διοικητικό συμβούλιο. Ναι. Και η πιο βασική απόφαση από όλες είναι να προκηρυχθούν εκλογές νωρίτερα από κάθε άλλη φορά. Γιατί θυμάμαι εγώ τα τελευταία 15-20 χρόνια, εκλογές γίνονται συνήθως Μάιο προς Ιούνιο, όταν τελειώνει η σεζόν η αγωνιστική. Φέτος αποφάσισε να γίνουν εκλογές αρχές Απριλίου. Ναι. Για ποιο λόγο, γιατί? Καταρχήν το Διοικητικό Συμβούλιο προκλήθηκε χθες από μια επιστολή περασμένης εβδομάδας του πρόεδρου του ΤΑΠ, του κ. Ανδρέου, από τις 10 του μηνός, από τις 10 Μαρτίου, πριν την κατάρτιση του κυπέλου δηλαδή, έτσι, ναι, το οποίο ζητούσε τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως για το θέμα του management του τμήματος βόλεϊ.
Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν συγκεντρωθήκατε χθες, κάνετε συμβούλιο, ναι. Κάναμε συμβούλιο. Και ο Αντρέας εκεί πέρα παρουσιάστηκε στο συμβούλιο, σαν μέλος που είναι και αντιπρόεδρος του συμβουλίου, ναι, του εργασιτέχνη, και είπε ότι αυτή η απόφαση έπρεπε να έχει ληφθεί χθες. Όπως γράφουμε... Ποια απόφαση λέτε, ποια απόφαση ακριβώς? Η απόφαση της διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης. Γιατί κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Στη Γενική Συνέλευση, στην παρουσία του κ. Αντρέου, ζήτησε ότι έχει την επιστολή του μέσα, ναι, για την καλύτερη εκπροσώπηση του τμήματος. Για τις επαφές που χρειάζεται με τους εναλλακτικούς κύκλους του Βόλου, όπως έλεγε με την επιστολή του, είτε αυτοί είναι αθλητές, είτε είναι μάνατζερ, είτε είναι προπονητές, είτε είναι χορηγοί, είτε είναι διαφημιζόμενοι, θα έπρεπε να νομιμοποιηθεί σύμφωνα με το γράμμα του νόμου για να διαπραγματεύεται για λογαριασμό του ΠΑΟ. Όταν του είπαμε, και αυτό είναι απολύτως κατανοητό, γιατί ο ΠΑΟ έχει ένα πολύ ανταγωνιστικό τμήμα μέσα, όπως έγραφε και στην επιστολή μέσα, ναι, με αθλητές υψηλού και παγκοσμίου επίπεδου, τους οποίους τους θέλουν όλες οι ομάδες. Μέχρι τώρα αυτό δεν συνέβαινε. Μέχρι τώρα αυτό δεν συνέβαινε. Ο κύριος Ανδρέου εκπροσωπούσε. Ναι, αλλά δεν είχε... Ο κύριος Ανδρέου εκπροσωπούσε, αλλά ουσιαστικά με μια κατάσταση λιγάκι... ή μη επαγγελματική. Δηλαδή μη επαγγελματικού. Άτυπα. Για τον ΠΑΟ, ναι, περίπου, γιατί το Βόλο έχει μια ιδιαιτερότητα, είναι περίπου μη επαγγελματικό άθλημα. Ναι. Ούτε ερασιτεχνικό μπορεί να το πεις, ούτε επαγγελματικό καθαρά, μα το πεις όπως είναι η ΠΑΕ και η ΚΑΕ. Έτσι, λειτουργεί με το άθλημα, το ερασιτέχνη κτλ. Και για τον λόγο αυτό, για να υπάρξει η αντάλλαγη ευκρίνεια στις συναλλαγές του και με τους εναλλακτικούς κύκλους του Βόλεϊ, που όπως σας προείπα, ζήτησε τη διενέργεια Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανταποκρίθηκε και από εκεί πέρα προέκυψε το χρονικός ορίζοντας της Γενικής Συνέλευσης. Επειδή δεν μπορούσε να γίνει, ο κ. Αντρέου το ήθελε άμεσα, η μεγάλη εβδομάδα δεν προβλέπεται για τέτοιου είδους, ναι, διαδικασίες. Τελικά με βάση το ημερολόγιο προέκυψε ουσιαστικά το 1 Απριλίου Γενικής Συνέλευσης και 2 Απριλίου Αρχιερεσίας. Για να και ο κ. Αντρέου ζητούσε μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη Γενική Συνέλευση. Όχι μια Γενική Συνέλευση των 30-40 ατόμων. Καταλαβαίνετε και για λόγους επικοινωνιακούς και για λόγους πρεστής και για λόγους χρειάζεται μια όσο δυνατόν μεγαλύτερη συγκέντρωση. Και αφετέρου για να μην ταλαιπωρηθούν τα μέλη και να κρατήσουν σε ένα μήνα μέσα να κατέβουν δύο φορές για τη Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε αυτό. Από την άλλη, όταν ρωτήθηκε ο αρμόδιος διευθυντής του ΠΑΟ αν υπάρχουν μέλη τα οποία ο ένας 40 μήνες, 40 μέρες πιο μπροστά από μετάθεση θα χάσουν το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεται, δεν υπάρχουν τέτοια μέλη φρεσκοεγραμμένα, δηλαδή πέρσι το Μάιο, ας πούμε, έτσι, που να κλείνουν το Μάιο το 12μηνο, οπότε δεν χάνει κανένας το δικαίωμα συμμετοχής στους εκλογές. Αποφασίστηκε αυτές να γίνει. Οι παριστάμενοι έφτροποι των αγωνιστικών τμήματων και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είπαν ότι και αυτούς τους βολεύει, γιατί τα τμήματα τους έχουν καλύτερο προγραμματισμό για τη νέα σεζόν, και αποφασίστηκε να προκυριστεί η ευκαιρία. Αν δηλαδή κατάλαβα καλά, ουσιαστικά μετά την ΚΑΕ, την ΠΑΕ και την ΚΑΕ θα έχουμε και επαγγελματικό τμήμα καθαρά στο βόλεϊ, εντάξει. Δεν θα συνδέεται με τον ΑΒΣ. Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι θέμα το, να μην το πούμε έτσι, γιατί ο νόμος εδώ πέρα σας λέω είναι λιγάκι και εγώ δεν είμαι ειδικός στο θέμα του. Νομίζω ότι η Λίγκα προγραμματίζει αυτό το πράγμα γενικότερα, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Αυτό είναι γιατί είναι θέμα της Λίγκας, όχι θέμα του ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να είναι σύνομος με τις αποφάσεις της Λίγκας του Βόλου. Αλλά επειδή δεν είναι πολύ ειδικός στα θέματα και στους κανονισμούς της Λίγκας του Βόλου, να μην πω κάτι παραπάνω το οποίο ίσως ενδεχομένως να μην είναι και σωστό. Άρα δεν είναι σωστό να πούμε ότι ανεξαρτητοποιείται το Βόλου ή ότι παίρνει το management, είναι όροι που... Νομίζω το management ίσως είναι ο πιο δόκιμος όρος για την περίπτωση. Ναι, γιατί τον εξαρτητοποιείται, νομίζω αν τον εξαρτητοποιείται ίσως σημαίνει η δημιουργία μιας νέας ανώνυμης εταιρείας τύπου ΠΑΕ ή τύπου ΚΑΕ. Τύπου ΠΑΕ και τύπου ΚΑΕ δεν μπορεί να γίνει. Οπότε, αν αυτό θεωρηθούν ανεξάρτητα εντελώς τμήματα, δεν θα είναι κάτι ανάλογο, θα είναι κάτι παρεμφερές, κάτι ενδιάμεσο. Προφανώς δεν θα υπάρχει αυτό το κοινό ταμείο που ούτως ή άλλως έχει ο ΑΣ για τα τμήματα, έτσι δεν είναι, κάπως έτσι. Έτσι, προφανώς κάτι κάπως έτσι. Ναι. Γι' αυτό χρειάζεται... γιατί δεν είναι μυθικό τα θέματα του Βόλου, έτσι. Γι' αυτό χρειάζεται απόφαση Γενικής Συνέλευσης. Ο κύριος Ανδρέου ήθελε μια Γενική Συνέλευση με πολύ κόσμο να πάρει μια τέτοια απόφαση. Σημαντικό είναι ότι το έστειλε πριν την κατάκτηση του κυπέλου, δηλαδή δεν εκμεταλλευόταν το timing της όλης της υπόθεσης. Σας είπα η επιστολή, γι' αυτό σας πρόλαβα και σας το είπα, η επιστολή και κατατεθεί και πρωτοκολληθεί στον εργασιτέχνη από τις 10 του μηνός. Ναι, ναι. Κατανοητό, απλά το παραλαμβάνω προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Και αποφασίστε κι εσείς να επισπεύσετε τις εκλογές ώστε σε μια Γενική Συνέλευση να συγκεντρωθούν τα μέλη όσο δυνατόν πιο πολλά.
κοιτάξτε τώρα, ξέρετε, η προσέλευση στις γενικές συνελεύσεις είναι λίγο περίεργη και στα κόμικα για το ποδόσφαιρο που είναι το πιο λαϊκό άθλημα. Ναι. Πόσο μάλλον για τα υπόλοιπα. Τώρα το να βάζεις τον κόσμο σε δύο γενικές συνελεύσεις σε 40 μέρες ήταν και λίγο too much, αλλά από την άλλη δεν εξυπηρετούσε και τα τμήματα, τον προγραμματισμό και τον υπόλοιπο τμήματων. Ένας φίλος εδώ ρωτάει αν τελειώνει η συμφωνία με τον Σαββίδη. Νομίζω η συμφωνία με τον Σαββίδη ήταν πενταετής, αν θυμάμαι καλά. Αν τελειώνει η συμφωνία με τον Σαββίδη φέτος, όχι, νομίζω ήταν πενταετές, δεν ήταν η αρχική συμφωνία. Για την ΠΑΕ μιλάμε. Ναι, ναι. Η συμφωνία με την ΠΑΕ. Είναι μέχρι 36 του 17. Του 17, καλά θυμάμαι. Έχει ακόμα. Ναι. Δεν έχει να κάνει. Θα φέρουμε σε καμία περίπτωση το θέμα της ΠΑΕ. Μια κουβέντα, αφού το φέρει κουβέντα τώρα, υπάρχει καμιά σκέψη για κάποια κουβέντα με την ΠΑΕ για το συγκεκριμένο θέμα. Για κάποια βοήθεια επιπλέον, οτιδήποτε. Αυτό κοιτάξτε, να μην ζώσουμε το επόμενο διοικητικό συμβούλιο. Και το νέο διοικητικό συμβούλιο, ακόμη και απολύτως το ίδιο να είναι, πάλι θα είναι ένα νέο διοικητικό συμβούλιο. Να μην πιστεύω ότι όλες οι δυνάμεις του ΠΑΟΚ από κοινού και με κοινό στόχο το μεγαλείο του ΠΑΟΚ θα καθίσουν στο τραπέζι και θα τα δούμε. Μάλιστα. Κύριε Μπεκιάρη, και το έχει δείξει αυτό η οικογένεια του ΠΑΟΚ, έτσι. Είναι βέβαιο ότι θα βάλει υποψηφιότητα ο κύριος Κατσαρής και μαζί του όλοι εσείς οι νυν σύμβουλοι? Είναι αποφασισμένο? Κοιτάξτε, δεν έγινε τέτοια συζήτηση χθες. Αν θέλετε την προσωπική μου αίσθηση, είναι ότι θα συνεχίσω ο κ. Κατσάρη. Και θεωρώ ότι πάλι από την προσωπική αίσθηση, το φίλο δεν έγινε καμία τέτοια συζήτηση, ότι η πλειοψηφία των συμβούλων θα θελήσει να συμμετέχει. Ενώ δεν κάνατε συζήτηση, είπατε χθες. Δηλαδή προκυρήθηκαν εκλογές, αλλά δεν είπατε αν εσείς. Αυτό κοιτάξτε, η διαδικασία λέει, δεν μπορεί να είναι σε μια επίσημη, σε ένα επίσημο διοικητικό συμβούλιο του ομίλου. Ναι. Να γίνει προεκλογική εκστρατεία ή να ψηθεί κάποιος σύμβουλος να κατέβει ή να μην κατέβει είτε ο πρόεδρος. Αυτό είναι θέμα κυρίως που θα γίνει σε προσωπικές επαφές που θα έχει ο υποψήφιος πρόεδρος με τα μέλη της διοίκησης, με τα υποψήφια νέα μέλη της νέας διοίκησης. Μάλιστα. Πείτε μας λίγο για την επίθεση καρά του ΠΑΟΚ από τον κύριο Γογάκο, πρώην πρόεδρο του Ηρακλή. Χθες απαντήσατε για κάτι πολύ σοβαρό. Χθες απαντήσαμε γιατί δόθηκε ιδιαίτερη σοβαρότητα στο θέμα. Η επίθεση αυτή από ό,τι ξέρετε έγινε την περασμένη Παρασκευή. Ναι. 4 ώρα το απόγευμα ο εργασιτέχνης είχε ήδη την απομαγνητοφωνημένη συνομιλία του στο ραδιοφωνικό σταθμό τον οποίο βγήκε. Ζήτησε την είχε στα χέρια του. Μεσολαβούσε το Σαββατοκύριακο και η προσοχή ήταν στο θέμα του βόλεϊ. Το Διοικητικό Συμβούλιο είχε οριστεί για το απόγευμα της Δευτέρας προχθές. Αλλά λόγω του αγώνα μπάσκετ και της πιέσας του βόλεϊ μετατέθηκε για χθες. Για να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή από τους συμβούλους. Ο κ. Γογάκος, ο οποίος έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ κατήγγειλε άλλους συλλόγους για φορολογικές παραβάσεις και ενώ ο ίδιος δεν ελέγχθηκε. Αυτό. Για τον Γογάκο, νομίζω ότι δεν θα προσθέσω τίποτα. Θα σας πω μόνο ότι η ανακοίνωση του εργασιτέχνη νομίζω ότι είναι απολύτως ξεκάθαρη. Δεν έχω να διαφοροποιηθώ σε τίποτα. Είναι ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του εργασιτέχνη ΠΑΟΚ, η οποία λύθηκε ομόφωνα. Από εκεί και πέρα με το θέμα ασχολείται πλέον η νομική υπηρεσία. Οπότε δεν θα ήθελα να κάνω κανένα περισσότερο σχόλιο σεβόμενος και την ιδιότητά μου σαν μέλος του Διοικητικού Συμβούλου του ΠΑΟΚ, σεβόμενος τον ΠΑΟΚ και σεβόμενος τον οποιοδήποτε τρίτο. Δεν αποτελεί θράσος όμως ο παράγοντας ομάδων που έχουν πάρει τίτλους μέσα από διαδικασίες που είναι παράτυπες να μιλάνε για τον ΠΑΟΚ, έτσι? Δηλαδή ως πότε θα τους δίνουμε αυτό το δικαίωμα? Αυτό είναι το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση. Σε αυτό σας είπα, δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Το θέμα έχει πάει στην νομική υπηρεσία. Οπότε απαντάει με πράξεις και με τις ανακοινώσεις του και τις πράξεις του. Το θέμα πλέον είναι στην νομική υπηρεσία. Αυτή είναι αυτή και γίνεται το θέμα. Έχει φύγει από το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει πάει στην νομική υπηρεσία. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Μάλιστα. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο περαιτέρω. Μάλιστα. Έχουμε κάτι που ξεχάσαμε με βάση τα χθεσινά ή κάτι άλλο που θέλετε να τονίσετε? Γιατί πράγματι έρχονται πολύ γεμάτες ημέρες. Μεγάλα παιχνίδια, τελική. Καταρχήν να βγηθούμε σήμερα νίκη στην ποδοσφαιρική ομάδα. Ναι. Ένα. Κατά δεύτερον, ότι μπροστά μας είναι δύο μεγάλοι τελικοί, οι οποίες πρέπει να προστατεύσουμε το σύλλογο. Προστασία του συλλόγου σημαίνει προστασία του γηπέδου. Και από εκεί πέρα, αν μπορέσουμε να δώσουμε χαρά και να πάρουμε χαρά όλοι μας με την κατάκτηση των τροφέων. Κάτι άλλο που δεν ρώτησα για να κλείσουμε. Έχετε επιδείξει πληροφόρηση από οπουδήποτε κάποιο σημάδι ότι στις εκλογές μπορεί να διεκδικεί στην Προεδρία κάποιος άλλος, κάποια άλλη κίνηση? Όχι, είναι πολύ πρωί μου για να ξέρω κάτι τέτοιο. Δεν έχω κάνει.
δεν έχει υποθέσει κάτι κατά την ψήλου, δεν δεσμεύει κανέναν. Ναι. Οι εκλογές είναι για όλους, αλλά ναι, κάποιος θεωρήσει είναι καλοδεκούμενος. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.